Σε μια όμορφη παραλία και από τις πιο γνωστές της Αμαρίνθου στην περιοχή Αλαμπέικα υπάρχει ένας δρόμος που έχει καταστραφεί από έντονο καιρικό φαινόμενο τον χειμώνα του 2023 και δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ένα μέρος του παραλιακού μετώπου διαβρώθηκε και έσπασε με αποτέλεσμα με δυσκολία να περνούν αυτοκίνητα, περαστικοί πολίτες και λουόμενοι. Οι διαμαρτυρίες τον τελευταίο καιρό από τους κατοίκους έγιναν πιο έντονες, γιατί έφτασε το καλοκαίρι κατά το οποίο ο κόσμος διπλασιάζεται και ο δρόμος είναι ακόμη στην ίδια κατάσταση. Τελικά, όπως έκανε γνωστό ο αντιδήμαρχος Αμαρίνθου Δημήτρης Αργύρης, ξεπεράστηκαν τα γραφειοκρατικά προβλήματα και το έργο ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα. Παραλάβαμε λοιπόν εμείς την καταστροφή αυτή. Χωρίς να θέλω να ευλογήσω το αγένεια μας και όπως καταλαβαίνετε οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι τεράστιες, καταφέραμε άμεσα να συντάξουμε μελέτη για το συγκεκριμένο έργο, να εγκριθεί συγκεκριμένη μελέτη και εν συνεχεία να βρούμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών και εδώ οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια και τον κύριο Τριαντόπουλο, τον Υπουργό, ο οποίος έχει παρέμει προσωπικά και έχει δραστηριοποιηθεί προσωπικά και έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να πάρουμε τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση 400.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο, έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι καταστηματάρχες και οι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά εστίασης στην παραλία Λαμπέικα διαμαρτύρονται και έχουν απόλυτο δίκιο. Και ειδικά το Σαββατοκύριακο μας είπαν ούτε μπορεί να περάσει μεγάλο όχημα. Εννοείται, έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και εμείς κάναμε ό,τι ήταν δυνατό και ο Δήμαρχός μας προσωπικά με προσωπικές ενέργειες για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επισπεύσουμε το συγκεκριμένο έργο. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας πω ότι ο ανάδοχος έχει βγει, είναι η ΣΥΚΑΠ, οπότε άμεσα, αν όχι αύριο, αρχές της επόμενης εβδομάδας, ξεκινάει για την αποπεράτωση του έργου. Αυτό πιστεύετε ότι θα είναι καλοκαίρι, δεν θα δημιουργήσει περαιτέρω έτσι, φόρτιση. Αυτό ακριβώς, οι τεχνικές υπηρεσίες μας παρότριναν το συγκεκριμένο και θα γίνει. Το συγκεκριμένο έργο θα γίνει σε δύο υποέργα. Σε πρώτη φάση θα γίνει το τοιχείο προς τη θάλασσα, θα γίνει επιχωμάτωση μετά με 3α και τα λοιπά, να μπορέσει να πατηθεί καλά για να μπορέσουν να δοθεί σε κυκλοφορία ο δρόμος, να δουλέψουν οι καταστηματάρχες το καλοκαίρι και εν συνεχεία το Σεπτέμβριο. Να ασχοληθούν με το δρόμο. Ακριβώς, ακριβώς. Θα μπορέσει να ολοκληρωθεί από Σεπτέμβριο και μετά το συγκεκριμένο έργο.